το παιχνίδι που ξεκινάει την 10η αγωνιστική είναι αυτό ανάμεσα στον, στη διεύθυνση αστυνομίας Ακαρνανίας και το δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου. Στην πρώτη επίδεση είναι η ομάδα της αστυνομίας. Πιτσικόκος, Δρακούσης, Τσάσης, Χριστογιάννης και Κοτσίση η πεντάδα. Πιτσικόκος ήταν άστοχος το πρώτο σου. Γκρίζης, Ρόμπολας, Καβανδίας, Ζαχαρόπουλος και Παρετσόγλου είναι η πεντάδα για τον δικηγορικό σύλλογο. Κοτς. Προβάδισμα στην ομάδα του 0-3 για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου, η οποία υπολείπεται μία σε νίκες αυτής της αστυνομίας. 4 νίκες για την ομάδα της διεύθυνσης αστυνομίας Ακαρνανίας, 3 νίκες για τον δικηγορικό σύλλογο. Χριστογιάννης άστοχος στην προσπάθεια. Σε σουτ 2 πόντων. Ο Δρακούσης πήγε προς τα μέσα, ήταν άστοχος. Ο Τσάσης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα για εκτός αγωνιστικού χώρου. Μια επίθεση για τον δικηγορικό σύλλογο. Ο Ρόμπολας για 3 είναι εύστοχος. Μετά τον Καβαδία και ο Ρόμπολας ευστόχησε στο 3 πόντων. 0-6 για τον δικηγορικό σύλλογο. Ακούστηκε σε προσπάθεια για 2, όχι, είναι έρπο. Για 2 πάτησε την τελευταία στιγμή. 0-8. Σε 2,5 λεπτά. Είναι εύστοχος, πρώτο καλάθι με την διεύθυνση αστυνομίας Ακαρνανίας. Καλάθι 3 πόντων, 3-8 μειώνει ο Τσάσης. Καλάθιας άστοχος αυτή την προσπάθεια για 3. Δρακούσης πήρε το rebound. Ο Τσάσης κερδίζει φάουλ. Αυτό είναι Καβαδία. Για να βάλω, βάλω παιδί. Μην το νιώμερα, το Τσόγλου βρίσκει την μπάλα μετά την επαναφορά. Αυτός την βγάζει εκτός τελικής γραμμής. Εκτός πλάγιας γραμμής μάλλον, ο Ρόμπολας κάνει το κλέψιμο. Σε οργανωμένη επίθεση όμως η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Ο Δρακούσης κλέβει την μπάλα στην πάσα του Ρόμπολα εδώ και ο Κοτσής. Ακούσεις άστοχος, Καβαδία στο rebound. Βήματα εδώ, ένα αερόμπολε και
αλλαγή για την ομάδα της αστυνομίας. Το Χαλκιά και το Σταμούλη, δύο αλλαγές τελικά. Μπιτσικόκος και Χριστογιάννης εκτός, ο Χαλκιάς επιστρέφει. Γιώργο! Της μπαλάς. Ο Κοτσής έκλεψε από τον Ζαχαρόπουλο. Καλυκιά θέλει να πάει προς τα μέσα. Ο Ρόπουλος του κλέβει την μπάλα. Βγάζει στον συνδυασμό για τον Ζαχαρόπουλο. Ζαχαρόπουλος είναι άστοχος κάτω από το καλάθι. Ο Κοτσής εξοχής εξ των τριών πόντων. Μειώνει στο δίποντο 6-8. Απαντάνε με δύο τρίποντα και οι γηπεδούχοι με Τσάση και Κοτσί. Νίκο εκεί. Εκεί Νίκο. Ζαχαρόπουλος για δύο, είναι άστοχος. Σταμούλης πήρε το ρεπόρτ. Προσποιείται, πρέπει να βρει τον Σταμούλη, κλέβει ο Ζαχαρόπουλος και ο Γκρίζης κερδίζει φόλ από τον Κοτσί. Παναχωράμε τον Καβαδία και τον Ζαχαρόπουλο. Βρίσκεται κάτω από το καλάθι, αστοχή. Ο Δρακούσης θα πάρει το rebound. Κάνει λάθος, ο Παρετσούγλου κλέβει. Γκρίζης για τρεις, άστοχος. Δρακούσης το rebound και κερδισμένο φάουλ. Μούλης πηγαίνει προς τα μέσα. 8-8. Απάντησε στο αρχικό 0-8 του δικηγορικού συλλόγου με ίδιο σερί η ομάδα της αστυνομίας και πλέον το ματς είναι στα ίσα. Παρετσόγλου, περίεργη προσπάθεια. Τσάσης βγαίνει στον εθνιδιασμό μετά την πάσα του Κοτσί. Αστοχή, μαζεύει το rebound, καλάθι. 18 και time out από την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν μετά το time out. Πλέον το προβάδισμα έχει αλλάξει, χέρια είναι στους γηπεδούχους. Η ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας με 18. Για δύο είναι άστοχος. Ο Μπαρμπάκης που μπήκε στον αγώνα πήρε το rebound. Μπαρμπάκης πιέζεται από τον Ζαχαρόπουλο και κερδίζει το φαουλ. Κερδίζει φάουλ εδώ από τον Παρετσόγλου. Το 7. Σταμούλης πηγαίνει προς τα μέσα. Αφήνει την μπάλα στο καλώθι. 12-8. Χαλκιάς μαζεύει το ανετικό rebound. Γίνεται το λάθος, ο Καβαδίας σε κλέβει. Θα
κάτω από το καλάθι στον Παρετσόγλου, κερδισμένο φάουλ από τον Μπαρμπάκη και δικαίωμα για δύο βολές τον Παρετσόγλου. Ενώ ο Αγγέλης περνάει στον αγώνα στη θέση του Χαλκιά. Ένα φάουλ, δεν έχω βάλει ένα φάουλ. Μισό. Α, καλά. Ο Πετσόγλου έχει δικαίωμα για δύο βολές. Άστοχος στην πρώτη, παραμένει το 12-18. Άστοχος και στη δεύτερη, rebound από τον Δρακούση. Δρακούσης χάνει από τον Παρετσόγλου και κάνει αντιαθλητικό φάουλ στην συνέχεια. Ο του Παρετσόγλου πηγαίνει ξανά στη γραμμή για δύο βολές και η μπάλα θα είναι για τον δικηγορικό σύλλογο. Ο Μπιτσικόπος θα περάσει αλλαγή στη θέση του Δρακούση. Παρετσόγλου, εύστοχος στην πρώτη, μειώνει σε 12-19. Όχι, το βάλα ρίχνει χάσει πριν. Άστοχος στη δεύτερη, παραμένει το 12-19 η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Έχει επίθεση. Τι νομίζω, τι σέβαλε, πώς σέβαλε. Πώς σέβαλε. Βαδίας θέλει να αλλάξει για το Ρόπολα. Δύσκολη πάσα. Σώνει την κατοχή ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Άστοχος σου τριών πόντων από τον Ζαχαρόπουλο και rebound από τον Τσάση. Πάσα εδώ το Μπιτσικόκο ήταν λάθος. Αλλά βρήκε την κάτω πλευρά της Στεφάνης. Μέσα, μπερδεύεται, κάνει βήματα, 1-10 μείνει για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Παρετσόγλου κλέβει την μπάλα, γυρίζει ο Αγγέλης, την βγάζει εκτός τελικής γραμμής. Αλλαγή, ο Κυριλής θα περάσει στον αγώνα στη θέση του Παπαδία. Ο Κυριλής κλέβει την μπάλα και διατηρεί στον έλεγχο του. Θέλει να βρει τον Μπιτσικό που αυτός γυρίζει. Τον Κυριλή ήταν δυνατή η πάσα. Ο Γκρίζης κερδισμένο φάουλ από τον Σταμούλη, χαμηλά το φάουλ. Ζαχαρόπουλος θέλει να πάει προς τα μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Σταμούλης παίρνει το rebound, Αγγέλης και Τσάσης. Τσάσης κλείνεται από τον Παρετσόγλου, κρατάει την μπάλα στον έλεγχο του. Μπιτσικόκος από τις βολές είναι άστοχος. Rebound από τον Γκρίζη. Ζαχαρόπουλος παίρνει προς τα μέσα, αστοχή. Ο Κυριγής μαζεύει το rebound. Ζαχαρόπουλος για τρεις, άστοχος ο Μπαρμπάκης στο rebound. Με λίγα δευτερόλεπτα. Τσάσης. Φάουλ από τον Παρετσόγλου, μπορεί να είναι χαμηλά, όμως είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά και στα 5 δευτερόλεπτα ο Τσάσης θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Δεν έχω πάλι όμως. Θέλω να ρίχνω. Μέσα.
13-9 από το Τσάσι. Αλλαγή. Αλλαγή. Αν πιάσω. Ο Τσάσις είναι εύκολο στη δεύτερη. Κόρθα. 14-9, ο Ψάρης περνάει στην θέση του Παρετσούγλου στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Κυριλής, δεν έχει χρόνο. Δύσκολη προσπάθεια, 14-9 είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Διεύθυνση αστυνομίας Ακαρνανίας 14, δικηγορικός σύλλογος Αγρινίου 9, δικηγορικός σύλλογος στην πρώτη επίθεση, Ρόμπολας, Ψάρης, Γκρίζης, Ζαχαρόπουλος και Κυριλής είναι η πεντάδα για τον δικηγορικό σύλλογο. Ζαχαρόπουλος σε σου τριών πόντων είναι άστοχος, η μπάλα περνάει εκτός τελικής, εκτός πλάγιας γραμμής μάλλον, για την ομάδα της αστυνομίας, η οποία παρατάσσεται με Μπιτσικόκο, Μπαρμπάκι, Αγγέλη, Τσάση και Σταμούλη. Ο Τσάσης πηγαίνει προς τα μέσα, το χάσε και ο Μπιτσικόκος προσπάθησε να του δώσει την πάση από τα χέρια του. Κυριλή βγήκε εκτός. Μπαρμπάκι στην επαναφορά για τον Τσάση. Θα σας στέλνει να πάει προς τα μέσα, λάθος πάσα κλέβει ο Ψάρης. Ψάρης για τον Κυριλή. Ρόμπολας, Κυριλής άστοχος, ο Ψάρης. Εντυπωσιακή προσπάθεια για το 14-11. Αμούλης για δύο, άστοχος, το ριμπάντο Ζαχαρόπουλος. Ρόμπολος για δύο, άστοχος, αλλά ο Κυριλής είναι εκεί. Ζαχαρόπουλος θέλει να πάει προς τα μέσα, κλείνεται. Τέλος χρόνου. Δεν χτύπησε η πάνω στο τέτοιο. Όχι, όχι. Δεν βγήκε σε πάνω. Όχι. Δεν γίνεται. Βίντεο δεν δικαιώνει το προπονητή του δικηγορικού συλλόγου. Η γραμματεία λειτουργήσε σωστά στην προηγούμενη περίπτωση. Επίθεση για το δικηγορικό συλλόγο. Έχει περάσει το πρώτο δίλεπτο. Αλλαγές, ναι. Τυπικό και Δρακούσης στο μάτς, Σταμούλης και Μπαρμπάκης εκτός. Ο Ρόμπολας πηγαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, δίνει στον Γκρίζη, ο Γκρίζης εφτωχή. Σε σούτ 2 πόντων 14-13, 4-0 σερί. Στα πρώτα 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου, η οποία μειώνει στον πόντο. Αγγέλης κάτω από το καλάθι, αλλά έκανε τις βόλτες της, δεν κατέληξε στο καλάθι. Και ο δικηγορικός σύλλογος έχει την ευκαιρία να ξαναπάρει προβόδισμα. Τελευταία φορά ήταν 6-8, είχε προηγηθεί, θυμίζουμε, 0-8. Ζαχαρόπουλος εδώ κερδίζει φάουλ από τον τακτικό, πάει στη γραμμή για δύο βολές.
Γαρόπουλος είναι άστοχος στην πρώτη, παραμένει το 14-13. Συνεργεί. Άστοχος και στην δεύτερη. Έλα Γιώργο, έλα Γιώργο, πάμε! Το rebound. Σας πηγαίνει προς τα μέσα από τα χέρια του Κυριλή, βγαίνει μπάλα και... Αλλαγή με τον Καβαδία να περνάει. Αγώνα επιστρέφει στη θέση για να δούμε που κρίζει. Θα ακούσεις ο Αγγέλης σώνει την κατοχή, ο Τσάρης από το πλάι, άστοχος, Τσάρης διώχνει στον Ρόμπολα. Την επίθεση Καβαδίας για δύο. Εύστοχο. Ξαναφέρνει το προβάδισμα στον δικηγορικό σύλλογο 14-15, 6-0. Το σερί στα πρώτα 3,5 λεπτά. Δρακούσης άστοχος σε σου τριών πόντων. Πάσα στον Ζαχαρόπουλο, Ζαχαρόπουλος εκτοχή 14-17. Διευρύνει το σερί νέο 8-0 για τον δικηγορικό σύλλογο. Τσάσης για δύο με ταμπλό. Το πλάι με ταμπλό, 16-17, αυτό ήταν το πρώτο καλάθι της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας στη δεύτερη περίοδο. Τσάρης, δυσμένος, καθυστέρησε αυτή η επίθεση, Ρόμπολας για τρεις άστοχος, τακτικό στο ριμπότ. Ξεκίνησε με βήματα, αλλαγή, Χριστογιάννης και Κοτσής επιστρέφουν στο μάτς Πιτσικούκους και Τσάσης εκτός. Δύο άστοχος, rebound, μακρινό από τον Τσάρη τελικά. Ο Ρόμπολας πηγαίνει προς τα μέσα, αλλάζει με τον Κυριλή, άστοχος αυτός. Τακτικός κατεβάζει το rebound. Ο Τσές έχει επιστρέψει για να οργανώσει τις θέσεις των γηπεδούχων. Τα χέρια του Κυριλίδη την μπάλα εδώ, καθυστέρησε η επίθεση των γηπεδούχων με 9 δευτερόλεπτα. Ο Τσίς βρίσκει λίγο χώρο, εκτελεί. Μεγάλο καλάθι, 19-17. Τεχνική ποινή στον Παρετσόγλου. Θέλω να
Πάλι το τάφ. Κοτσής στη βολή της τεχνικής ποινής. Εύστοχος. 20-17. Κωνσταντίνος Κοτσής ξαναφέρνει στο προβάδισμα με το τρίποντο και την βολή. Προσπάθεια. Αστοχή ο Ρόμπολας, ο Δρακούς στο rebound. Μπαλαφτάνει στον τακτικό κάτω από το καλάθι. 22-17. Ο Βαλδίας θέλει να πάει προς τα μέσα. Είναι με τον Κοτσή. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη, τακτικό στο rebound. Τρακούσεις για τρεις, όχι, πολύ άστοχο. Χριστογιάννης όμως το rebound. Αλλαγύρισε αρκετά, φτάνει στο Ρόμπολα για 2, είναι εύστοχος, 22-19. Πάει το 8-0 σερί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαναλίας, ο Δρακούσης είναι εύστοχος ξανά. 24-19 στα 2 και 25 για το φινάλε του ημιχρόνου. Ρόμπολος για 3, είναι εύκοχος. 24-22. Κλέβει την μπάλα, ο Ρόμπολας πήγε να ολοκληρώσει το κλέψιμο, έχασε την μπάλα, Χριστογέννης. Ο Τσής είναι ξεμαρκάριστος, προσποιείται. Για τρεις, άστοχος. Ριμπάουντ από τον Καβαδέα. Το 90 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Λάθος πάσα εδώ. Δρακούσης θέλει να τρέξει, δίνει για τον Χριστογιάννη, η μπάλα έχει βγει από τον Ρόμπολα, όχι από τον Ψάρη. Συνεχίζεται η επίθεση για την ομάδα της αστυνομίας, 16 δευτερόλεπτα. Πάλι από τον Καβαδία στον Χριστογιάννη. 14 για την ομάδα της αστυνομίας. Τακτικούς, 6 μέτρα είναι άστοχος. Ο Ψάρης πρόβλημα την μπάλα στον Ρόμπολα. Ξεκινήσαμε από τις τελευταίες επιθέσεις του δικηγορικού συλλόγου στο ημίχρονο. Καβαδίας πηγαίνει προς τα μέσα. Ευστοχή, όλα 24. Στα 40 δευτερόλεπτα. Ακούς
στους γιατρές, όχι, όχι, ήταν πολύ κακό το σούπερ, τακτικός όμως μάζεψε, αστόχησε ο Κοτσής, ήρθε εκεί με δεύτερη προσπάθεια να ξαναδώσει προβάδισμα στην ομάδα του 26-24, τελευταία επίθεση για τον δικηγορικό σύλλογο. Όχι, ο Ρόμπολας πάει σε γρήγορη προσπάθεια, για τρεις είναι άστοχος, μένει λίγος χρόνος για την ομάδα της αστυνομίας, Αγγέλης για τρεις, είναι άστοχος. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 26-24 μπροστά η ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανία. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, η ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας προηγείται με 26-24 του δικηγορικού συλλόγου. Έχει και την πρώτη επίθεση, Δρακούσης, Χριστογέννης, Κοτσής, Μπαρμπάκης και Τάτσης και Τσάσης. Πεντάδαρος και Τάτσης είναι σε άλλη ομάδα και δεν είναι τώρα σήμερα στο γήπεδο. Δικηγορικός σύλλογος με Ζαχαρόπουλο, Γκρίζη, Ψάρι, Καβαδία και Κυριλίο. Γκρίζης πηγαίνει μέχρι μέσα, μισοφαρίζει 26-26. Γυρίζει. Όχι, δεν ήταν καλό το σουτ τελικά. Ήταν άστοχο. Ο Γκρίζης βγάζει στον εφηβιασμό τον Ζαχαρόπουλο. Αυτός αστόχησε. Χριστογιάννης έσπρωξε την μπάλα στον Δρακούση. Δρακούσης κάτω από το καλάθι από την ασίστ του Κοτσή. 28-26, νέο προβάδισμα για την ομάδα της αστυνομίας. Ζαχαρόπουλος θέλει να πάει προς τα μέσα, ο Δρακούσης του κάνει φάουλ. Στέλνει το Ζαχαρόπουλος στη γραμμή για δύο βολές. Στην πρώτη με λίγη περιπέτεια κιόλας. Εύστοχος στη δεύτερη, 28-28. Μπαρμπάκης, πάσα με ρίσκο, ο Κυριλής την έβγαλε εκτός της πλάγιας γραμμής. Σάσης γυρίζει ξανά, εύστοχος αυτή την φορά. 30-28. Γκρίζης, βρίσκει λίγο χώρο, εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Δρακούσης το rebound. Μπαρμπάκης για τον Τσάση. Τσάσης ξανά. 32-28. Με τον Γκρίζη. Γκρίζης με τον Τσάση και αντίπαλο αστοχή. Ο Δρακούσης πήρε το rebound. Κερδίζει το φάουλ από τον Ζαχαρόπουλο. Επαναφορά για την ομάδα της αστυνομίας μετά το φάουλ. Σάσης για τρεις, άστοχος, ο Ρόμπολας αφήνει την μπάλα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, επίθεση για τον δικηγορικό σύλλογο. Καβαδίας για τρεις, είναι άστοχος, ο Ψάρης όμως παίρνει το rebound και κερδίζει το φάουλ. Φάουλ από τον Δρακούση. Δεν δικαίωμα για δύο βολές που είναι ψάρι.
Έχει τρία. Coach. Έχει τρία. Τρία. Το πέντε. Τρία. Κάποιος είναι άδικος στην πρώτη βολή. Για λίγο πλάγια. Αστοχός και στη δεύτερη, ο Τσάσης ψηλότερα από όλους μαζεύει το αμυντικό rebound. Πάσα του Φωτσί ήταν δυνατή για τον Δρακούση. Λίγο πιο δυνατή από ό,τι έπρεπε. Μπαλά εκτός τελικής γραμμής. Νέα επίθεση για τον δικηγορικό σύλλογο. Ρόμπολας για τον Γκρίζι, τέταρτο φάουλ από τον Δρακούση. Όπα, 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 ε! Και ο Σταμούλης περνάει στη θέση του. Ναι, να μην γίνονται έτσι λεγές όμως. Για τον Καβαδία. Καβαδία σε στοχή. Ο Ψάρης παίρνει ξανά το rebound. Όχι, εκεί κλείστηκε. Ο Τσάσης τον έκοψε. Συνέχεια επίθεσης για 10 δευτερόλεπτα στον δικηγορικό σύλλογο. Ρόπολα στην επαναφορά. Του τριών πόντων ο Καβαδίας πρόχνει την μπάλα, ο Παρπάκης τελικά την βγάζει εκτός. Επίθεση 14 δευτερολέπτων για τον δικηγορικό σύλλογο μετά την αλλαγή με τον Χαλκιά να περνάει στη θέση του Παρπάκη. Και επαναφορά τον Ρόμπολα. Καβαδίας. Κόβεται εκεί από τον Χριστογιάννη. Ο Σταμούλης έδωσε στον Κοτσί. Τσάσης. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα αστοχίσει. Θα πάρει δύο επιθετικά rebound για να ευτοχίσει για το 34-28 και για πρώτη φορά στους 6 η ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας. Ρόμπολες για 2, αστοχή ο Ψάρης, θέλει με follow. Δεν στάσεις το rebound, ο Τσίς κατεβάζει την μπάλα. Αστόχησε, ο Ψάρης έσπρωξε την μπάλα στον Καβαδία. Ο Καβαδίας κατέβασε και την μπάλα. Σταμάτησε την τρίπλα. Γκρίζης για τρεις, όχι. Χαμηλό το σουτ, ο Κοτσής. Τελικά θα πάει σε οργανωμένη επίθεση. Μόνο ο Τσάσης είχε μπροστά. Κάνει με δύο αντιπάλους. Για 2, εύστοχος με την βοήθεια του ταμπλό, 36-28. Παριτσόγλου θα περάσει στον αγώνα στη θέση του Ψάρη και στην επαναφορά ο Καβαδίας. Κυριλής θα κατεβάσει την μπάλα σε αυτή την επίθεση. Γκρίζης με τον Τσάση. Γκρίζης αστόχησε, ο Σταμούλης πήρε το rebound. Και η ομάδα της αστυνομίας
Μπορεί να φλερτάρει με διψήφιο προβάδισμα σε αυτή την επίθεση. Σαμούλης κερδίζει φάουλ από τον Καβαδία. Λάθος πάσα στον Γκρίζη. Με το πόδι έκανε κοντρόλ ο Γκρίζης. Επαναφορά για την ομάδα της αστυνομίας. Ο Γιάννης, όχι, δυνατή πάσα για τον Σταμούλιο Παρετσόγλου. Είναι κάτοχος της Πέλλας. Ο Γκρίζης, για τρεις, όχι. Άστοχος ξανά. Το Γιάννης στο rebound. Θέλει να πάει προς τα μέσα, κάνει βήματα όμως. Μπροστά στον Σταμούλη. Γκρίζης θέλει να πάει προς τα μέσα. Κόβεται εκεί. Με τον Χαλκιά κερδίζει το φάουλ και time out για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Επαναφορά μετά το time out για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Λάθος η πάσα. Πιτσικόκος έκλεψε. Η πάσα στον Χαλκιά που διατηρεί τον έλεγχο. Είναι άστοχος από τα χέρια του Χριστογιάννη. Μπάλα βγαίνει εκτός. Στα 80 δευτερόλεπτα για το φάουλ από τον Πιτσικόπο τον Ζαχαροπούλο και δικαίωμα για δύο βολές. Ζαχαρόπουλος άστοχος στην πρώτη. Εύστοχος στη δεύτερη. 38-29. Μία. Παρακαλώ, κόουτς. Αλλά γυρίζει ο Πιτσικόκος, είναι ξεμαρκάριστος σου για δύο.
άστοχο. Ο Ζαχαρόπουλος πήρε το rebound, θέλει να τρέξει. Ο Αγγέλης φαίνεται να χτύπησε εδώ στην αλλαγή κατεύθυνσης του Ζαχαρόπουλου. 44 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Η επίθεση είναι για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου, ενώ έχει αποχωρήσει τραυματίας ο Αποστόλης Αγγέλης. Ευχόμαστε να μην είναι κάτι σοβαρό για τον παίχτη της Διεθνής Αστυνομίας Ακαρνανίας. Βιτσιμπούκος κάνει φόλου στον Γκρίζη και τον στέλνει στη γραμμή για δύο βολές στα 35 δευτερόλεπτα. Το τρίτο φόλο από τον Μπιτσικόκο. Γκρίζει στη γραμμή για δύο βολές. 38-30 με την πρώτη. Ευτυχώς και στη δεύτερη. 38-31. Ξανά βολές στα 21 δευτερόλεπτα. Χαλκιάς έχασε την μπάλα. Η ομάδα του έχει συμπληρώσει ομαδικά. Άστοχος όμως αυτή την φορά ο Γκρίζης στην βολή. Για να δούμε τη δεύτερη. Όχι, άστοχος και στην δεύτερη. Ο Χαλκιάς τρυπώνει εκεί και παίρνει το rebound. Δεν κόστησε αυτό το φόλ. Ο Ζαχαρόπουλος έσπρωξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Μένει... Όχι, ήταν... Δεν θυμάμαι το πιστεύει. Πιτσικόκος για Χριστογιάννη. Τελευταία επίθεση. Πιτσικόκος για τον Σταμούλη. Θα βρει το σούτ η ομάδα της αστυνομίας. Και θα είναι έκτοχο. 40-31 στο φινάλε του ημιχρόνου. Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκινάει με την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου να έχει την πρώτη επίθεση. Βρίσκεται πίσω στο σκορ με 40-31. Καβαδίας, Ζαχαρόπουλος, Ρόμπολας, Ψάρης και Γκρίζης. Η πεντάδα για τους φιλοξενούμενους. Δρακούσης, Σταμούλης, Μπιτσικόκος, Τσάσης και Κοτσής. Η πεντάδα για την αστυνομία. Ο Τσάσης κρεώνεται με φάουλ στην φάση αυτή. Ζαχαρόπουλος. Να πάει προς τα μέσα, αλλάζει με τον Καβαδία. Καβαδίας έχει απέναντί του τον Κοτσής, ο τριών πόντων εύστοχο. 40-34, μειώνει στους 6. Δικηγορικό σύλλογο. Κοτσής έχει επιστρέψει και τον κανόνι. Επίθεση για την ομάδα της αστυνομίας. Κοτσής θέλει να πάει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ από τον Ψάρη. 34. Επαναφορά με Μπιτσικόκο για τον Δρακούση. Σταμούλης είναι άστοχος, ο Κοτσής όμως είναι στο επιθετικό rebound. Ο Τσάσης είναι, θέλει να πάει προς τα μέσα μάλλον. Ασάρι στον Μπιτσικόκο. 42-34 από το τελείωμα του Μπιτσικόκου. Ζαχαρόπουλος είναι ξεμαρκάριστος, όχι όμως πολύ κακό το όσο. Ζαχαρόπουλος
γίνεται, δίνεις τον 300, σου 3 άστοχο, ο Γκρίζης το rebound. Θέλει να αλλάζει με τον Ψάρι, λάθος στην πάσα, η οποία όμως καταλήγει στον Γκρίζη. Ο Γκρίζης αστόχησε από τα χέρια του Μπιτσικόβου και την μπάλα. Θα μπείτε μέσα στο καλάθι του Κρίς. Σαχαρόπουλος. Θα δει κάτω από το καλάθι στον Καβαδία. Όχι, δεν είχε δει που ήταν ακριβώς. Στεφάνη. Βέβαια επίθεση από την ομάδα της αστυνομίας. Ο Σταμούλης στο τελείωμα. 44-34 η διαφορά και πάλι στους 10. Ρόμπολας θέλει να πάει προς τα μέσα, δίνει στον Ψάρι και σε φτωχή μειώνοντας τους 8 ξανά. 44-36. Ξανά η μπάλα στα πόδια του Γκρίζη. Είναι τέλος. 14. 14. Ο Τσίς κακός πήγε τόσο γρήγορα και ο Σταμούλης μάλλον κακός πήγε τόσο γρήγορα. Ήταν πόδια, είχε ανανεωθεί γιατί δεν το είχε προσέξει κανένας από τους παίκτες της γηπεδούχου ομάδας από ό,τι φαίνεται. Ζαχαρόπουλος μπροστά στον Τσάσι, είναι άστοχος, ο Μπιτσικόβου στο rebound. Κοντά στον Δρακούση. Ο Δρακούσης παίρνει το επιθετικό ριμπότ. Δεν ήταν καλό το τελείωμά του. Ενώ είχε το χώρο, Πιτσικόβος κάνει φάουλ στον Ζαχαρόπουλο. Τέταρτο. Ο Χριστογιάννης περνάει στον αγώνα στη θέση του Πιτσικόβου, ο οποίος έκανε τέταρτο φάουλ στην φάση αυτή. Πάμε εκεί στο κέντρο. Μπάλα κοντά στον Καβαδία, καλάθι και φάουλ. 44-38. Καβαδίας έχει δικαίωμα για μία βολή. Στοχίστη πολύ, 44-39. 5-0 σερί, κόβουν τη διαφορά στη μέση. Φιλοξενούμενοι. Τσάσις. Από το τελείωμά του εδώ. Κρίζης πήρε το rebound. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Αστόχησε. Ο Ψάρης όμως πήρε το rebound. 44-41. Εφτάμιδεν σερί για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Ο Τσάσης πηγαίνει προς τα μέσα. Φάουλ από τον Ψάρη. Δικαίωμα για δύο βολές τον Χρήστο Τσάση. Δεύτερη παραμένει το 45-41. Ζαχαρόπουλος θέλει να πάει προς τα μέσα. Αστοχή. Η μπάλα βγήκε από τα χέρια του Ψάρη.
ψάρι. Η μπάλα βγαίνει εκτός τελικής γραμμής. Συνέχεια επίθεσης για την κυπεδούχο ομάδα. Επαναφορά με τον Δρακούση. Για τον Κουτσί είναι ξεμαρκάριστος. Κακό όμως το σούτσε. Βαδίας πήρε το rebound, ο Γκρίζης θέλει να τρέξει στον ευνηδιασμό αλλάζοντας με τον Ρόμπολα. Ο Ρόμπολας πηγαίνει προς τα μέσα, γίνεται πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια και άστοχη. Εκογένεις για τον Δρακούση, πας ευνηδιασμό στον Τσάσου. Καλάθι 47-41, μια φάση η οποία κινδύνεψε στο ξεκίνημα. Είναι ευνηδιασμός για την ομάδα της αστυνομίας. Δικαίωμα για δύο βολές στον Ζαχαρόπουλο. Ζαχαρόπουλος είναι άστοχος στην πρώτη. Εύστοχος στη δεύτερη, 47-42. Καβαδίας κλέβει, δίνει για τον Ρόμπολα. Ο Ρόμπολας θέλει να τρέξει στον ευνηδιασμό με τον Χριστογιάννη. Ευστοχή, 47-44, η διαφορά στους τρεις. Time out για την ομάδα της αστυνομίας. Ναι, συζήτηση. Επαναφορά για την ομάδα της αστυνομίας με τον Μπαρμπάκη να έχει περάσει στον αγώνα και να οργανώνει την επίθεση. Γκρίζης για τρεις. Όχι, πολύ κακό σουτ. Άσης, πηγαίνει προς τα μέσα, η μπάλα φτάνει από πίκη στα χέρια του. 51-44. Ζαχαρόπουλος θέλει να πάει προς τα μέσα. Καβαδίας, άστοχος. Παίρνει το rebound, αστοχή, ο Δρακούσης πήγε να βάλει το καλάθι μόνος του. Ο Ψάρης το rebound, ο Ρόμπολας από κοντά. Όχι, άστοχος, ο Χαλτιάς παίρνει το rebound. Okay. 51-44 στο τρίλεπτο για το φινάλε. Δρακούσης έκανε την προσποίηση, έκανε και βήματα όμως. Για τον Ζαχαρόπουλο πηγαίνει προς τα μέσα. Παίρνει το επιθετικό rebound, ευστοχή. Παλικαρίσκιο καλάθι από τον Ζαχαρόπουλο εδώ. Μειώνει σε 51-46, 2-40 για το φινάλε. Στάσεις για 2, εύστοχος. 53-46 από το Χρήστο Τσάση. Για τον Καβαδία κοντά.
Η μπάλα καταλήγει στο καλάθι 53-48. Μπαρμπάκης ξανά στην οργάνωση της επίθεσης. Σταφή. Σταφή. Γυρίζει. Ο Σάσης κερδίζει φάουλ από τον Ψάρι, έπεσε στην παγίδα ο Γιάννης Ψάρης. Σάσης προσποιήθηκε, ο Ψάρης έφαγε την προσποίηση και έκανε φάουλ. Χαμούλης, με καβαδία, πάσα στον Χαλκιά. Χαλκιάς είναι ξεμαρκάριστος, εκτελεί για τρεις, όχι. Πολύ άστοχο το Σούτο Ζαχαρόπουλος, θέλει να τρέξει στον εφηδιασμό. Αλλάζει με τον Γκρίζη. Κακό σούτ για άλλη μια φορά. Στα 90 δευτερόλεπτα, 53-48. Ζητήσει την μπάλα τώρα, είναι λογικό, πηγαίνει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια, η μπάλα πήγε και βγήκε, Σταμούλη στο επιθετικό ριμπάουντ, έχασε όμως την μπάλα. Ο Γκρίζης κερδίζει φάλο τον Χαλκιά και δικαίωμα για δύο βολές. Πολύ κρίσιμες βολές στα 67 δευτερόλεπτα. Ζωγό στην πρώτη, 53-49. Όχι, άστοχη η δεύτερη, από τα χέρια του Ψάρι βγαίνει μπάλα και αλλαγή. Τον Κοτσί να περνάει στον αγώνα στη θέση του Χαλκιά. Μπαρμπάκης για τον Κοτσί. Το τελευταίο λεπτό πλέον. 53-49. Δρακούσης πηγαίνει προς τα μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια και άστοχη. Γκρίζης. Όχι, αστοχή από κοντά. Δικίνω τον Σταμούλη, κερδισμένο φαουλ. Ξανά δικαίωμα για δύο βολές τον Γκρίζη από το φαουλ του Κώστα Σταμούλη. Ενώ και ο Χριστογιάννης ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Δρακούση. Ναι. Στα 44 δευτερόλεπτα. Γκρίζης μπορεί να φέρει το μάτς στο καλάθι, 53-50 με την πρώτη βολή. Εξωγός και στη δεύτερη, 53-51, 44 δευτερόλεπτα. Με Γκρίζη πηγαίνει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ από τον Ψάρι, δύο βολές για τον Χρήστο Τσάση στα 29 δευτερόλεπτα. Ένα ακόμα ζευγάρι κρίσιμων βολών, αυτή τη φορά για την ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας και τον πιο έμπειρο παίχτη, τον Χρήστο Τσάση. Ευτυχώς στην πρώτη, 54-51. Άστοχος στη δεύτερη, παραμένει το 54-51. Καβαδίας, του τριών πόντων, ναι! 54 όλα στα 20 δευτερόλεπτα. Για να δούμε την τελευταία επίθεση. Τσάσης. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Άστοχος. Υπάρχει χρόνο.
Καμένος! Καβαδίας! Για να δούμε! Καβαδίας για τρεις, όχι! Τραβηγμένη προσπάθεια από τα χέρια του Ψάρη, μπάλα εκτός, τέλος! Πάμε σε παράταση όπως και στον πρώτο γύρο! Η ιστορία επαναλαμβάνεται με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στο δεύτερο παιχνίδι του στην παράταση. Τάσεις για δύο είναι άστοχος, ο τακτικός όμως παίρνει το επιθετικό rebound. Τακτικός για δύο, άστοχος. Παρετσόγλου μαζεύει το rebound και ο Γκρίζης οργανώνει την επίθεση. Παρετσόγλου πολύ ωραία προσπάθεια. Άμυνα. 54-56 μπροστά ο δικηγορικός σύλλογος. Ο Τσίς είναι ξεμαρκάριστος, εκτελεί για τρεις, ναι! 57-56. Νέο προβάδισμα στην ομάδα της αστυνομίας από τον Κωνσταντίνο Κοτσί. Γκρίζης με Τσάση. Γκρίζης πηγαίνει προς τα μέσα, κερδίζει το φαουλ. Δεν ευστόχησε. Και θα έχουμε και αλλαγές για την ομάδα της αστυνομίας με Γρακούση και Σταμούλη να περνάνε στη θέση των Χριστογιάννη και Τακτικού. Γκρίζης εύστοχο στην πρώτη, ισοφαρίζει. 57 όλα. Εύστοχο και στη δεύτερη, 57-58. Σταμούλης για δύο. Σε μαρκάριστος και εύστοχος. 59-58 όπως ο Σταμούλης. Το προβάδισμα αλλάζει χέρια στην παράταση. Ο Ρόμπολας πηγαίνει προς τα μέσα. Χαμηλό το σούτ του Καβαδία στο rebound. Ναι, με καμπίνι εύστοχο, 59-60. Ξανά το προβάδισμα αλλάζει χέρια. Στάσης, φάουλ από τον Παρετσόγλου. Πρέπει να είναι το τέταρτο. Και δύο βολές για τον Τσάση. Ένα από τον μπροστά ο δικηγορικός σύλλογος, ο Τσάσης στις βολές. Άστοχος στην πρώτη, παραμένει το 59-60. Γιώργο σύγκυνε, σύγκυνε. Όλα 60. Στο τρίλεπτο για το φινάλε. Παρετσόγλου με τον Σταμούλη, φάουλ από τον Σταμούλη στη γραμμή των βολών Παρετσόγλου. Εύστοχο στην πρώτη, 60-61. Άστοχο στην δεύτερη, rebound από τον Τσάση. Εκεί πάνω.
ακούσεις είναι ξανά ξεμαρκάριστος, είναι άστοχος. Ο rebound ο Ζαχαρόπουλος με βοήθεια από τον Γκρίζη, ο οποίος του έσπρωξε την μπάλα. Δικηγορικό σύλλογος είναι με ένα πόντο μπροστά. Ο Γκρίζης θέλει να του δώσει μεγαλύτερο προβάδισμα στο Χ. Ο Τσίς στο rebound. Δρακούσης. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ξανά το προβάδισμα αλλάζει χέρια. Αστυνομία τώρα 62-61. Ένα και 52 για το φινάλε. Καβαδίας παίρνει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Όχι, αστόχησε. Ήταν μόνος του. Γίνεται το λάθος. Ο Κοτσής κάνει φόλ στον Παρετσόγλου. Μπερδεύτηκαν εδώ οι παίχτες της αστυνομίας. Και δικαίωμα για δύο βολές τον Παρετσόγλου. Γιώργο, πάμε 8-7 είναι το σκορ στην παράταση. Παραμένει μετά την άστοχη πρώτη βολή από τον Παρετσόγλου. Άστοχος και στην δεύτερη, στο rebound είναι ο Δρακούσης. Στα 90 δευτερόλεπτα. Μπαρμπάκης κατεβάζει την μπάλα. Δρακούσης για τον Τσάση. Ο Τσής είναι ξεμαρκάριστος. Μπαίνει προς τα μέσα, από μέση απόσταση, αστοχή με ταμπλό. Ζαχαρόπουλος στο rebound. Ζαχαρόπουλος άστοχος. Ο Σταμόλης κάλυψε την μπάλα, έχει βγει από τα χέρια του Γκρίζη. Στα 65 δευτερόλεπτα επαναφορά για την Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας. Σταμούλης από τις βολές άστοχος. Αλλάζει με τον Τσάση. Ο Τσάσης θέλει να πάει προς τα μέσα. Επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ από τον Τσάση. Στα 41 δευτερόλεπτα επίθεση για τον δικηγορικό σύλλογο. Πάμε μια επίθεση. Ρόμπολας καλά κλεισμένος από τον Μπαρμπάκη. Αστοχή, ο Τσάσης στο rebound στα 26 δευτερόλεπτα. Μπαρμπάκης για τον Σταμούλη. Δρακούσης για τον Κοτσή. Πρέπει να γίνει φαουλ. Γίνεται στον Κοτσή από τον Καβαδία. Δικαίωμα για δύο βολές τον Κωνσταντίνο Κοτσή. Στα 12 δευτερόλεπτα δούμε πολύ κρίσιμες βολές τώρα. Ο Τσίς είναι άστοχος στην πρώτη. Παραμένει το 62-61. Εύστοχος στην δεύτερη 63-61. Time out από την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. 12 δευτερόλεπτα η επίθεση του δικηγορικού συλλόγου θα γίνει από τα 8 μέτρα. Αναφορά ο Καβαδίας. Ζαχαρόπουλος παίρνει την μπάλα. Δίνει για τον Γκρίζη. Γκρίζης για τον Ζαχαρόπουλο. Πηγαίνει προς τα μέσα. Σουτ με καμπύλη. Εύστοχο.
Ωχο! 63-63 μεγάλο καλάθι από τον Ζαχαρόπουλο στα 3 δευτερόλεπτα και time out από την ομάδα της αστυνομίας. Τελευταία επίθεση 3 δευτερολέπτων στην παρόντεση ανήκει στην ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρδανίας. Δρακούσης για τον Τσάσης, Τσάσης για 3. Ναι! Ναι, τι έβαλε! 66-63 το μάτς τελειώνει. Ο Χρήστος Τσάσης είχε χάσει κρίσιμες βολές. Την κατάλληλη στιγμή έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο, χαρίζοντας την 5η νίκη στην ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας.